Ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος είναι στη γραμμή, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Καλημέρα κύριε Κουτσούμπα, καλό πρωινό. Καλημέρα σε όλους σας, καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, σε όλους τους ακροατές μας. Γιατί πιστεύετε η Βόρεια Ελλάδα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα επιδημιολογικά, και μετά να πάμε λίγο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αν και ναι, πιστεύω δύο είναι τα θέματα τα οποία μας βασανίζουν. Μια τα εθνικά, δεν ξέρω αν θα προλάβουμε να πούμε δύο κουβέντες. Είναι πάρα πολλοί παράγοντες που επιδρούν κατά την... Κατά την εκτίμησή σας, τι συνέβη, γιατί τόσο πολύ? Κοίταξε, και το λέμε αυτό διότι, κύριε Κουτσούμπα, δεν υπάρχει μέρα που να μην έχει Θεσσαλονίκη περισσότερα κρούσματα. Τι συνέβη στη Βόρεια Ελλάδα? Ναι, ναι. Καλά, οπωσδήποτε σχετίζεται και με το άνοιγμα του τουρισμού. Είναι τόπος προορισμού, ήταν τόπος προορισμού όλο το καλοκαίρι η Θεσσαλονίκη, η Βόρεια Ελλάδα, με όλα αυτά τα πρωτόκολλα, τα περίεργα των tour operators και των μεγάλων εταιριών των μεταφορικών. Έχει να κάνει φυσικά και με τον οδικό τουρισμό, είναι πιο προσβάσιμη η Θεσσαλονίκη και όλες οι περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, από τα Βαλκάνια, από την Ευρώπη γενικότερα, μέσω των χωρών των Βαλκανίων. Σχετίζεται με την κατάσταση σε μεγάλους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, και αυτό σε συνδυασμό βέβαια με το συναστισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς και την τραγική κατάσταση που επικρατεί στον ΟΑΣΤ, αλλά και την κατάσταση σε συνέχεια στα σχολεία όπου συνοστίζονται μαθητές, μαζί με ιδιαίτερες, θα έλεγα, συνθήκες που επικράτησαν, γιατί είχαμε ένα πενθήμερο εορτασμό του Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου εκεί. Δεν ήταν μόνο Σαββατοκύριακο, η Δευτέρα ήταν του Αγίου Δημητρίου, η Νεαργία ακολουθούσε 28 Οκτωβρίου και ο κόσμος είναι συνηθισμένος να γιορτάζει, να πανηγυρίζει κλπ. Στη Θεσσαλονίκη είναι οι δεκάδες χιλιάδες εργάτες γης που έρχονται κυρίως από τις χώρες των Βαλκανίων. Είναι μια πολύ μεγάλη επίσης πληθυσμιακή ομάδα στη Θεσσαλονίκη, όπως ξέρουμε, οι φοιτητές που έρχονται από όλη την Ελλάδα, φτάνουν το 15% του πληθυσμού. Όταν λοιπόν περιμένεις όλους αυτούς να έρχονται, να συνοστίζονται ανεξέλεγκτα, χωρίς να κάνεις και να προλαμβάνεις την κατάσταση με μαζικά τεστ από το καλοκαίρι ακόμη, με μαζικούς ελέγχους, με ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και μια σειρά τέτοια ζητήματα, καταλαβαίνουμε ότι φτάνουμε σε μια κατάσταση. Και βέβαια το lockdown που ξεκίνησε πρώτο στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα, σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, κατά την άποψή μας δεν αποδίδει, γιατί ή αποδίδει ελάχιστα, τέλος πάντων, για να μην μιλήσω απόλυτα, γιατί οι εστίες από τις οποίες γίνεται η υπερμετάδοση είναι όλες ακόμα ενεργές. Δηλαδή χιλιάδες άνθρωποι στη Θεσσαλονίκη και γύρω σε όλη την περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας περνούν 10, 12 και παραπάνω ώρες της ζωής τους μέσα σε τόπους δουλειάς συνοστισμένοι, χωρίς μέτρα. Περνούν τις ώρες τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς που τους μεταφέρουν εκεί και μετά πίσω στα σπίτια τους. Και φυσικά η επιδημία, εκτός της ενδοοικογενειακής μετάδοσης, υπάρχει, μεταδίδεται μαζικά μέσα από τις δραστηριότητες αυτές που υπάρχουν και στον πρωτογενή και στο δευτερογενή τομέα. Πρέπει να ψαχτούν εκεί, στα εργοστάσια, στους χώρους δουλειάς, σε αποθήκες, σε γεωργικές δραστηριότητες. Έπρεπε να αυξηθούν οι έλεγχοι, κύριε Κουτσούμπα, ή έπρεπε να είναι δραστικότερο το lockdown, πιο σκληρό? Ή δεν έπρεπε να ανοίξουμε καθόλου το... Κυρίως να αυξηθούν οι μαζικοί έλεγχοι, να αυξηθούν τα μαζικά τεστ, να αυξηθούν όλα τα μέτρα προστασίας, αντισηπτικά, μάσκες και όλα αυτά που συνιστούν, ιδιαίτερα σας λέω σε κρίσιμους χώρους όπου γίνεται μεγάλη εστία υπερμετάδοσης, και φυσικά να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Άμα δεν ενισχύεις, για παράδειγμα, τον ΟΑΣΔ, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, εάν δεν αραιώνεις την κατάσταση στα σχολεία με σχολικές αίθουσες, τους μαθητές, εάν στα εργοστάσια δεν τηρούνται μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, και ο εργοδότης, μάλιστα, έχουμε καταγγελίες, τις ξέρετε και εσείς, επώνυμες, και έχουν γραφτεί και στον τύπο και έχουν ακουστεί στα κανάλια, όπου εργοδότες σε μεγάλες επιχειρήσεις υποχρεώναν ανθρώπους ασυμπτωματικούς, είτε με πυρετό είτε με ένα μικρό συνάχη, οι οποίοι κουλούσαν τους υπόλοιπους να πάνε στη δουλειά τους με την απειλή της απόλυσης. Λοιπόν, όλα αυτά τα στοιχεία είναι, δεν μπορεί να λυθούν με την ονομαζόμενη ατομική ευθύνη. Εδώ χρειάζεται η συλλογική ευθύνη, χρειάζεται πρώτα απ' όλα η δημόσια, η κρατική ευθύνη.
το κράτος πρέπει να τα λύσει αυτά μέσα από τους φορείς τους και τους μηχανισμούς του. Ναι. Φυσικά που είναι και τα υπουργεία, είναι και οι περιφέρειες, είναι και οι δήμοι, είναι και μια σειρά δομές. Και Κουτσούμπα, ένα από τα πιο κρίσιμα θέματα που αντιμετωπίζει, και δεν είναι μόνο θέμα δικό μας, είναι πανευρωπαϊκό. Ξέρετε, έχουμε μια φιλελεύθερη Ευρώπη, έτσι. Έχουμε μια Ευρώπη του ιδιωτικού τομέα που ένα κομμάτι της δημόσιας υγείας το έχει αφήσει στα χέρια του ιδιωτικού τομέα, από την έρευνα μέχρι άλλους τομείς. Έχουμε έναν καπιταλισμό στην πιο αισχρή του μορφή. Ναι. Πώς τώρα, πώς μπορούμε να αλλάξουμε όλα. Έχω την εκτίμηση, βλέπω ακόμα και η δεξιά, βλέπει το δημόσιο σύστημα με διαφορετικό τρόπο μετά το χτύπημα της πανδημίας. Τι ναι, πιστεύετε κοιτάξτε, ότι πρέπει να γίνει? Κοιτάξτε να δείτε, η κρατική παρέμβαση δεν πρέπει να χρησιμοποιείται απλά και μόνο για να ελαφρύνεται κάποιες βαριές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης για τον μεγάλο κυρίως ιδιωτικό τομέα, για το κεφάλαιο. Διότι η κρατική παρέμβαση, το κράτος αυτή τη στιγμή ενισχύει ουσιαστικά μεγάλους ομίλους, επιχειρηματικούς ομίλους που δεν ξέραν τι κερδίσαν όλα αυτά τα χρόνια, γιατί φάγαν με χρυσά κουτάλια, ενώ την ίδια ώρα ο ελληνικός λαός, ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας ουσιαστικά λιμοκτονούσε και περνάει πολύ δύσκολα όλες αυτές τις ώρες. Άρα λοιπόν, όταν μιλάμε εμείς για παράδειγμα για επίταξη του ιδιωτικού τομέα, εννοούμε επίταξη. Δεν εννοούμε να υπενοικιάζεις ουσιαστικά κάποιες ιδιωτικές μονάδες και μάλιστα με μεγάλο αντίτιμο να ξαναπληρώνεις τους ιδιώτες κλινικάρχες. Άρα, γιατί όχι νοσήλια. Όλη αυτή η κατάσταση οδηγεί όχι μόνο σε αδιέξοδο, οδηγεί σε μια επιβάρυνση του λαϊκού εισοδήματος, διότι πάλι μέσα από τον προϋπολογισμό, πάλι μέσα από όλα αυτά θα την πληρώσει ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι. Άρα όχι νοσήλια και επιταγμένες όλες οι ιδιωτικές κλινικές. Επιταγμένες όλες βεβαίως, όλες οι μονάδες, και οι ΜΕΘ και οι κλίνες και οι κλινικές μαζί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Γιατί είναι έκτακτες συνθήκες. Δεν μπορεί να μιλάνε σε όλους τους τόνους οι κυβερνώντες για πόλεμο και να το αντιμετωπίζουν λες και είναι όχι μια απλή μάχη καθημερινή, αλλά τέλος πάντων ως ένα αμεληταίο ζήτημα. Όταν χάνονται κάθε μέρα τόσες ζωές και έχουν χαθεί χιλιάδες ήδη και απειλούνται ακόμα περισσότερο. Πώς να επιτάξει και κλινικές στο κράτος και γιατρούς ταυτόχρονα, ότι μας λείπουν και μια κατηγορία γιατρών η οποία είναι πολύτιμη. Πώς θα, μιλάμε για μια αλλαγή συνολικού σχεδίου, κύριε Κουτσούμπα. Πόσο ναι, εφικτό καλά. Ήταν να... Αν ρωτάτε ήταν. Εμένα και το ΚΚΕ, ναι. Το έχουμε πει ότι αυτή την κοινωνία οραματιζόμαστε, γιατί είναι η μόνη στις σημερινές συνθήκες με τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες και της Ελλάδας και όλου του κόσμου, με τα τεράστια επιτεύγματα στην επιστήμη, στην τεχνολογία, που πρέπει να γίνει. Φυσικά πρέπει να γίνει κοινωνικοποίηση. Όχι αυτό που λένε κρατικός τομέας. Ο κρατικός τομέας μπορεί να μην σου λύνει και τίποτα. Κρατικό τομέα κάνουν και οι καπιταλιστές, κάνουν και διάφορες κυβερνήσεις, ακόμα και φιλελεύθερες κυβερνήσεις και σοσιαλδημοκρατικές, τα έχουμε ζήσει. Όταν έχεις ένα τέτοιο σύστημα που έχει πάλι το καπιταλιστικό κέρδος, μπορεί να είσαι μονοπόλιο κρατικό και να κινείσαι με βάση το κριτήριο του καπιταλιστικού κέρδους. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα, εμείς μιλάμε για κοινωνικοποίηση. Αυτό το θεωρούμε. Αλλά τώρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν μιλάμε αυτή τη στιγμή. Βεβαίως η πρόταση του ΚΚΕ πρέπει να γίνει αποδεκτή από το λαό και να την παλέψει, να την αναδείξει και να την υλοποιήσει. Βεβαίως αυτό είναι το ζητούμενο. Όμως σήμερα σε έκτακτες συνθήκες μπορεί για αυτές τις συνθήκες, χωρίς να χρυσοπληρώνεις και χωρίς να νοικιάζεις απλώς κάποιες δομές, να επιτάξεις όλο τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι η λύση. Και βέβαια στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν κλινικές που θα μπορούσαν να επιταχθούν. Είναι η Γενική Κλινική, είναι ο Ωκεανός Σταυρός, είναι ο Άγιος Λουκάς, είναι το Διαβαλκανικό, που είναι γενικές κλινικές με πάρα πολλές ειδικότητες, αλλά και άλλες, μικρότερες τέλος πάντων ή με περιορισμένες δυνατότητες σε σχέση με αυτές, που μπορούν να αξιοποιηθούν με κατάλληλο προσωπικό και υποδομές και όχι φυσικά να τους αφήνουν τους ανθρώπους και απλήρωτους. Γιατί και στον ιδιωτικό τομέα γίνεται όργιο εκμετάλλευσης. Σε αυτή την περίπτωση ποιος θα έπρεπε να υπομισθεί τους μισθούς των εργαζομένων ή δεν θα υπήρχαν μισθοί? Κοιτάξτε να δείτε, αντί τα δισεκατομμύρια αυτά, για παράδειγμα από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και από τα κονδύλια που τέθηκαν, να διατίθενται μόνο σε κάποιους επιχειρηματικούς ομίλους,
που τους χρηματοδοτούν σήμερα με ζεστό χρήμα δήθεν για να κάνουν επενδύσεις σε διάφορους τομείς οι κυβερνώντες, αυτό αποφασίζουν, όταν τους φοροαπαλλάσσουν αντί να τους φορολογούν και φορολογούν μόνο το λαό, το λαϊκό εισόδημα και μικροεπιχειρηματίες, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, οικογενειακές επιχειρήσεις, τότε εκεί βρίσκεται το πρόβλημα. Ακούω κάθε φορά να αντιτείνει η κυβέρνηση σε αυτό που λέτε στο ΚΚΕ ότι το χρήμα δεν έχει πατρίδα και η υπερφορολόγηση στο κεφάλαιο το οδηγεί σε ταξίδια αλλού. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να το σκεφτεί πρώτα απ' όλα ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι, εμείς που συζητάμε για τις επιλογές που κάνουμε. Γιατί το κεφάλαιο αυτό που έχει ως κριτήριο το δικό του το κέρδος, το καπιταλιστικό κέρδος και όχι τις πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, βεβαίως ούτε πατρίδα έχει, ούτε υπολογίζει την ανθρώπινη ζωή σε τελευταία ανάλυση. Το πρόβλημα είναι πώς θα οδηγηθούμε και σήμερα αλλά και σε μια πορεία να αλλάξουμε ριζικά αυτή την κατάσταση. Άρα αυτό είναι που και με αφορμή την πανδημία και με αφορμή τις αλλεπάλληλες οικονομικές κρίσεις την προηγούμενη τη δεκαετή και τώρα αυτή που ξεκίνησε εν έτη 2020 με καταλήτη την πανδημία, θα πρέπει να πάψουν οριστικώς και θα πρέπει να οδηγηθούμε σε άλλες πολιτικές, σε άλλες κοινωνίες, με άλλες υπηρεσίες και με άλλη ουσιαστικά ιδιοκτησία. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό που προέχει σήμερα στον 21ο αιώνα είναι η κοινωνική ιδιοκτησία. Αλλά αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ναι, αλλά δεν μια μεγάλη και, και φαίνεται γίνονται, ότι δεν έχει και πρακτικό αποτέλεσμα στην εποχή μας. Όχι, πολύ πρακτικό αποτέλεσμα. Και μερικές γιατί, φορές... Γιατί ξέρετε, μιλάμε για τη θέληση, την ικανότητα, το σχεδιασμό και αυτό που πρέπει να αποφασίσουμε συλλογικά ως κοινωνία να κάνουμε. Άρα έχει μεγάλη σημασία αυτή η συζήτηση. Αλλά λέω και εκτός από αυτό, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση και μπορεί να μου πείτε ότι αυτό εντάξει μπορεί να είναι για λίγο πιο αύριο, όμως και τώρα ούτε τα απαραίτητα αυτά μέτρα παίρνονται που έχει προτείνει το ΚΚΕ. Νομίζω, κύριε Κουτσούμπα, ότι είναι για μια κοινωνία σοσιαλιστική, κομμουνιστική, να παρθούν μέτρα όπως αυτά που έχουμε συγκεκριμένα τονίσει, δηλαδή να γίνουν μαζικά τεστ κατά χώρο δουλειάς, η χνηλάτιση, να επιταχθούν ακόμα και ξενοδοχεία στα οποία θα απομονωθούν ασυμπτωματικοί ή με ήπια συμπτώματα θετικοί αποδεδειγμένα ασθενείς, ώστε να μην διασπείρουν τον ιό σε συγγενείς, εφόσον λένε οι ίδιοι επιστήμονες, η υγειονομική κοινότητα, ότι ειδικά στη Θεσσαλονίκη υπάρχει τέτοιο πρόβλημα υπερμετάδοσης μέσα στις οικογένειες, να επιταχθούν αυτό που λέγαμε πριν ιδιωτικές κλινικές και μπορούν να νοσηλεύουν. Μου επιτρέπετε, κύριε Κουτσούμπα, και να έχουν διαθέσιμες μέρες. Μια μικρή πολιτική παρατήρηση για χάρη της κουβέντας. Οι μαζικές προσλήψεις επίσης γιατρών γιατί δεν γίνονται ή νοσηλευτών. Και αυτό πάλι είναι στο απότερο μέλλον. Κύριε Κουτσούμπα, μια εδώ παρατήρηση. Κοιτάξτε να σας πω. Παρακαλώ. Παρακαλώ, δώστε μου λίγο κάτι θέλω να σας πω. 4.000 στο πρόγραμμα του ΑΕΔ των ανέργων που υπηρετούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο δημόσιο τομέα υγείας, σε νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας, σε μια σειρά ειδικότητες, γιατροί, νοσηλευτές, άλλες ειδικότητες, οι οποίοι δεν μονιμοποιούνται χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Αυτό που ζητάνε και οι ίδιοι, αυτό που ζητάει το ΚΚΕ, το είπα και στη Βουλή. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν γίνεται. Αυτοί καλύπτουν πάγιες, διαρκείς ανάγκες και δίνουν τη μάχη και με τον κορονοϊό τώρα, με κίνδυνο της υγείας τους, με κίνδυνο να μολύνουν και τις οικογένειές τους. Και είναι ουσιαστικά μικρή... δεν υπάρχει αορίστου χρόνου μονιμοποίηση αυτών των ανθρώπων. Κύριε Κουτσούμπα, μια μικρή πολιτική παρατήρηση. Επειδή τώρα γίνονται συγκλονιστικές αλλαγές, νομίζω ότι απέναντι στον φιλελευθερισμό και στην αστική δημοκρατία και τις επιλογές της τα τελευταία χρόνια, θα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας με στρατηγικές κατά περίπτωση. Προφανώς δεν είναι δυνατόν να κοινωνικοποιηθούν τα πάντα στις εποχές μας. Ίσως είναι σχετικά μακριά. Όμως, τώρα που οι φιλελεύθεροι είδαν τη μεγάλη αξία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα πρέπει στην αντιπολίτευση να βοηθήσετε σε αυτή την κατεύθυνση ώστε να δεθούν πραγματικές λύσεις, διότι αναφέρατε ένα σώρο πράγματα. Για παράδειγμα, η πολιτεία, το κράτος έπρεπε να κάνει τεστ οργανωμένα.
Ήταν πανάκριβα, δεν μπορούσαμε να αντέξουμε. Έπρεπε οι γιατροί να. Καταλαβαίνετε δηλαδή, είναι ευκαιρία τώρα. Έτσι το βλέπω πολιτικά. Το λέτε κι εσείς ως πολιτική παρατήρηση ότι ήταν ακριβά τα τεστ και δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε. Όχι μόνο. Πανάκριβα. Όχι, δεν το θεωρώ ούτε καν σοβαρή παρατήρηση αυτή. Πολύ περισσότερο πολιτική. Λοιπόν, τεστ θα μπορούσαν να γίνουν όπως γίνονται. Και όπως ξέρετε διευρύνθηκαν, μαζικοποιήθηκαν μετά από σκληρούς αγώνες των ίδιων των υγειονομικών. Αυτούς που χλεβάζανε όλοι οι κυβερνώντες. Όταν μαζεύονταν 10, 15, 20 άνθρωποι έξω από τα νοσοκομεία ή μέσα στα νοσοκομεία και διεκδικούσαν ή πηγαίναν στο Υπουργείο Υγείας και τους λέγανε ότι συνοστίζονται. Δεν τους βλέπουν μέσα στις κλινικές πώς δουλεύουν ή στους θαλάμους των ασθενών. Λίγη ντροπή σε όλα αυτά τα ζητήματα δεν βλάπτει. Όταν έχουν νοσηλευτές που περιμένουν να διοριστούν, σας είπα και πριν, όταν υπάρχουν γιατροί που πρέπει να πάνε στο δημόσιο σύστημα υγείας, όταν ακόμα και οι βουλευτές, με πρώτο απ' όλους τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον βουλευτή του ΚΚΕ στη Λάρισα, τον Γιώργο τον Λαμπρούλη, διατέθηκαν και μάλιστα η ειδικότητά του είναι πνευμονολόγος για να πάει στο νοσοκομείο της Λάρισας, που έχει κορεστεί η κατάσταση και οι άνθρωποι πεθαίνουν εκεί και οι γιατροί επίσης έχουν εξοντωθεί από τα ωράρια χωρίς ρεπό, χωρίς τίποτα, νύχτα μέρα στο πλευρό των ασθενών για να σώσουν τους συνανθρώπους μας, ακόμα δεν τον έχουν πάει, διότι λέει υπάρχουν γραφειοκρατικά προβλήματα. Δεν τρεπόμαστε λιγάκι. Ή είναι πόλεμος και παίρνεις μέτρα ή κοροϊδεύεις τον ελληνικό λαό και του λες έχεις ατομική ευθύνη μετά. Και χρειάζεται για αυτό το ζήτημα να ακουστεί στεντόρια η φωνή όλων και των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης και των εργατικών σωματείων και των υγειονομικών και όλων αυτών που παλεύουν και των πολιτικών κομμάτων. Το ΚΚΕ αυτό κάνει. Μάλιστα. Και σε αυτό δεν υποχωρούμε καθόλου. Και μην μας πούν ότι είναι για τη Δευτέρα παρουσία αυτά. Ας κάνουν τα μισά, ας κάναν το 1/3 από αυτά που τους λέγαμε από την πρώτη μέρα. Δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση. Θέλω να σας ρωτήσω κλείνοντας, επειδή σε μερικούς δίνεται εντύπωση ότι υπάρχει ένα είδος αντιπαράθεση στο δρόμο την περίοδο του κορονοϊού, από την οποία το ΚΚΕ δεν κάνει πίσω. Θέλω να μου πείτε τη θέση σας. Όχι, είναι απλό το ζήτημα. Μάσκες φοράμε. Αντισηπτικά έχουμε, αλλά ξέρετε, τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή. Δεν μπορεί να επιβάλλει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία δεν παίρνει και σωστά μέτρα σιγή νεκροταφείου στον ελληνικό λαό, ούτε στο λαϊκό κίνημα, ούτε στα σωματεία. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά. Και γι' αυτό ιδρύονται, για να διεκδικούν και για να ακούγεται δυνατά η φωνή. Και η φωνή ακούγεται και μέσα στη Βουλή και μέσα στους χώρους δουλειάς και έξω από αυτούς βεβαίως. Όπως ξέρετε, σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις κοινωνίες και από τότε που γεννήθηκε ο άνθρωπος. Ναι, αυτό σημαίνει βέβαια τηρώντας τα μέτρα. Πώς μπορεί κανείς να τηρήσει τα μέτρα όταν στο δρόμο έχουμε, εννοώ στο πεστό δρόμο, πάρα στη διεκδίκηση έχουμε δυσκολίες πολλές. Να σας πω ένα παράδειγμα χθεσινό. Mm-hmm. Χτες ήταν διάφοροι στην περιοχή που δολοφονήθηκε εδώ στην Αθήνα ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος πριν 12 χρόνια, ο 15χρονος μαθητής, αυτό το αδικοχαμένο παιδί. Υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι. Οι αντιπροσωπείες οι μεγαλύτερες που ήταν πολιτικών νεολαίων όπως της ΚΝΕ ήταν δύο άτομα. Δημοτικών συμβούλων, δημοτικών αρχών 2-3 άτομα. Εργατικών σωματείων 2-3 άτομα. Άλλοι απλοί άνθρωποι, κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, κάποιοι πρόεδροι σωματείων μόνοι τους. Ή ο κάθε ζευγάρι από την οικογένειά του, ο καθηγητής του Γρηγορόπουλου και πάει λέγοντας. Πηγαίναν με ένα λουλούδι στα χέρια, με ένα μπουκέτο λουλούδια για να το αποθέσουν εκεί. Λοιπόν, αυτοί δεν συνοστίζονταν και φορούσαν τις μάσκες, είχαν τα αντισηπτικά τους, είχαν και τις αποστάσεις μεταξύ τους όταν ήταν πάνω από ένας, δηλαδή 2, 3, 4, 5. Η μεγαλύτερη τέτοια συγκέντρωση ήταν 9-10 ατόμων, εδώ που τα λέμε, με ένα πανό, που πάλι κρατούσαν αποστάσεις 2-3 μέτρα ο καθένας. Ξέρετε ποιοι ήταν συνοστισμένοι και ποιοι κολλήσαν και μεταξύ τους κορονοϊό? Οι αστυνομικοί, δυστυχώς, που ήταν 5.000. 5.000 για μερικές δεκάδες και εκατοντάδες σε όλη την Αθήνα. Έλεος. Έλεος. Κύριε Κοτσούμπα, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό από Θεσσαλονίκη. Εσύ.